στο στόχαστρο. Ότι θέλετε να υπάρχει μόνο δημόσιο σχολείο. Σας ενοχλεί δηλαδή η ιδιωτική πρωτοβουλία και μπαίνουν εκεί και τα διάφορα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και για ιδιοψία σας κατηγορώ. Για να μην μας ενοχλεί, πρέπει να είναι αυθαίρετη ή πρέπει ακόμα χειρότερα να είναι εις βάρος του δημοσίου. Δηλαδή, όταν μπαίνουν κανόνες και προστατεύονται οι εκπαιδευτικοί, αυτό είναι η ιδεολειψία. Και το οποίο επιμένω. Ίσχυε από τη μεταπολίτευση και μετά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήρθαμε εμείς από το πουθενά και επιβάλαμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Εκεί να καταλάβω ότι υπάρχουν από το 75-77 και μετά ισχύει αυτό το καθεστώς. Και ξαφνικά έσπασε. Ποιος το έσπασε και για ποιους λόγους το έσπασε. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος είχε αρχίσει βέβαια η κυρία Διαμαντοπούλου το 2011. Να πάμε επειδή στην τροπολογία, την επίμαχη για τους αιώνιους φοιτητές. Ο νόμος Διαμαντοπούλου όριζε λοιπόν ότι, ότι κάθε εξάμηνο θα πρέπει οι φοιτητές να εγγράφονται και να δηλώνουν και τα μαθήματα τα οποία θα δώσουν και όποιος δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα χάνει την ιδιότητα, του φοιτητή. Χάνει αυτοδικαίωση. Επίσης, έβαζε και ένα όριο των ΙΣΥΝ2, δηλαδή τα χρόνια που προβλέπει η κάθε σχολή, ΣΥΝ άλλα δύο χρόνια. Προσέχτε τώρα. Τώρα τι αλλάζει, τι αλλάζει. Προσέχτε τώρα, γιατί όταν μία αξιωματική αντιπολίτευση έχει πρόβλημα ταυτότητας και πολιτικής, πώς προσπαθεί να πιαστεί από κάτι το οποίο δεν έχει σημασία. Και λέω δεν έχει σημασία, όντως υπήρχε αυτή η διάταξη στο νόμο του 2011, όπως τον λέμε Διαμαντοπούλου. Ο νόμος αυτός ο οποίος προέβλεπε και για τους αιώνιους φοιτητές διαγραφή και για αυτούς οι οποίοι δεν εγγράφονται για δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Αυτοδίκαια χάνουν την ιδιότητα του φοιτητή. Ο νόμος αυτός, η διάταξη, όπως πολλές από τις διατάξεις του νόμου Διαμαντοπούλου, δεν εφαρμόστηκε. Ο κύριος Λοβέρδος, μάλιστα, δεν εφαρμόστηκε. Γιατί υπάρχουν κάποιες σχολές που έχουν. Δεν θυμάμαι αν είναι το οικονομικό, που έχουν καθαριστεί τα μισθά. Να σας πω, ναι, ελάχιστα πανεπιστήμια, ελάχιστα ιδρύματα και πανεπιστήμια και ΤΕΗ προχώρησαν σε τέτοιες εκαθαρίσεις. Για ποιο λόγο? Έρχεται ο Λοβέρδος, ο κύριος Λοβέρδος, και λέει παρατείνεται η διαγραφή μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Αφού ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δεν γίνεται τίποτα αυτό το διάστημα και είναι αυτό που είπατε. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Εγώ που είμαι πανεπιστημιακός το ξέρω. Γιατί προέβλεψε στην αρχή ο κύριος Λοβέρδος να γίνει από τις Κοσμητείες μια συλλογική εκαθάριση. Αντίκειται στο νόμο. Και επανέρχεται και λέει ότι για να γίνει διαγραφή πρέπει να γίνει ατομική διαπιστωτική πράξη. Για να γίνει η διαγραφή, να κατοχυρωθούν τα μαθήματα που έχει περάσει ένας φοιτητής. Σας λέω λεπτομέρειες τώρα να καταλάβετε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τώρα το τι αλλάζει. Είναι η σχολή στην οποία έχουν καθαριστεί τα μητρώα. Κάποιος που έχει διαγραφεί θα προσέχτε, μπορεί να επανέλθει. Προσέχτε τώρα. Έρχεται ο κύριος Μπαλτάς και λέει καταργώ τη διάταξη Διαμαντοπούλου. Αυτή του 2011 δημιούργησε περισσότερο πρόβλημα, άρα την καταργώ. Δεν προέβλεψε ή παραβλέφθηκε αυτό που όριζε ότι αν σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν εγγραφούν, διαγράφονται. Σε κάποια ιδρύματα ελάχιστα το έκαναν αυτό. Τους είχαν διαγράψει τους φοιτητές που δεν εγγράφησαν για δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Σε κάποια άλλα, στα περισσότερα, δεν ασχολήθηκαν καν με το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε, λέμε, αντί να υπάρχει αυτή η ασυμμετρία, όποιος δεν εγγράφεται σε δύο εξάμηνα, το οποίο είναι και απολύτως τιμωρητικό. Δεν εγγράφεται ένας φοιτητής σε δύο εξάμηνα, με αίτησή του, λέμε, μπορεί να επανεγγραφεί. Με αίτησή του. Δηλαδή, ναι. Αυτοδικαίως διαγράφεται, εάν δεν επανεγγραφεί σε δύο εξάμηνα. Αν δεν επανεγγραφεί αυτοδικαίως, βάσει της διάταξης του 2011, θα έπρεπε να διαγραφεί αυτοδικαίως. Δεν το κάνανε τα περισσότερα. Κυρία, γιατί η διαγραφή αυτοδικαίως σημαίνει, ότι ενημερώνεται, ότι η Κοσμητεία πρέπει να βγάλει τους βαθμούς του. Όπως το περιγράψατε με τη διαδικασία. Ναι. Κυρία, ναι. Γνωστοπούλου, μπερδεύτηκα. Ναι. Χθες έγινε μια διευκρίνηση από τον κύριο Φίλη, η οποία έλεγε ότι η ρύθμιση αφορά μόνο ενεργούς φοιτητές και όχι αιώνιους. Αυτό είναι οι φοιτητές οι οποίοι για δύο συνεχή εξάμηνα δεν πήγανε να εγγραφούν. Αυτό.
Δηλαδή κάποιος φοιτητής που ήτανε, σπούδαζε το 2000 μέχρι το 2003 και από το 2003 και μετά δεν είχε εγγραφή. Αυτό το έχει προβλέψει η διάταξη Μπαλτά. Αυτό... Η δικιά μας διάταξη δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Ουσιαστικά δηλαδή η απάντηση στην αντιπολίτευση είναι πως αυτό που καταγγέλλεται έχει ήδη γίνει. Αυτό έχει ήδη γίνει και ήδη, ήδη δεν είχε γίνει η διαγραφή και με τη διάταξη Διαμαντοπούλου. Γι' αυτό ο Λοβέρδος ήρθε και είπε μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Οπότε τώρα, όπου τώρα, γίνει διαγραφές μετά το 2011, αφορά, να σας πω κάτι, αυτές μπορούν να ανακληθούν. Αυτό που αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό φοιτητών, οι οποίοι σε κάποια πανεπιστήμια, ελάχιστα, ιδρύματα, είχαν διαγραφεί λόγω της διάταξης των δύο συνεχόμενων εξαμήνων. Δηλαδή τον ίσιν 2 δεν ισχύει πια. Από την εποχή Μπαλτά. Μπαλτά. Mm. Εμείς εδώ είμαστε στη διάταξη τη δική μας. Άρα λοιπόν δεν προσθέτουμε κάτι. Απλώς ρυθμίζουμε ένα πράγμα το οποίο έτσι κι αλλιώς έγινε στην πράξη. Και δεν είχε ρυθμίσει η διάταξη Μπαλτά. Ακριβώς. Και θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Γίνεται, και το είδα κι εγώ σήμερα το πρωί, επικεντρώνονται σε αυτή τη διάταξη, διότι εκεί υπάρχει ιδεολειψία, ιδεολειψία, με τους αιώνιους φοιτητές. Περνάει ένα ολόκληρο νομοσχέδιο με σημαντικότατα πράγματα. Γιατί δεν μας γράφουν ή δεν μας λένε όλοι αυτοί και η αντιπολίτευση για αυτά που ψήφισε το νομοσχέδιο? Και είναι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, η διαπολιτισμική, η ιδιωτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση των προσφύγων, τα σημαντικά θέματα. Να κάνω μια ερώτηση πρακτική. Και μένουμε στο, και δεν μένουμε. Για να το λέγουμε τι ακούστηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή εχθές και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να λήξουμε το θέμα, ναι, αυτό με τη συγκεκριμένη τροπολογία, τώρα πια θα χρειάζεται κάποιος να γράφεται σε κάθε εξάμηνο, ή δεν είναι υποχρέωση πλέον? Βεβαίως χρειάζεται και πρέπει οι φοιτητές να εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο, διαφορετικά δεν μπορούν να περάσουν μαθήματα. Αν δεν εγγραφούν, δεν περνάνε μαθήματα. Κάποιοι να συμμετάσχουν, πρέπει να τα δηλώσουν. Θέλει να... Κοιτάξτε τώρα. Για χύψη λόγους θέλει να δουλέψει εκείνη τη χρονιά. Παλιότερα με τον νόμο Διαμαντοπούλου έκανε μια αναστολή και έπαιρνε μια άδεια και μετά μπορούσε να επανέλθει. Και πάλι ισχύει τώρα, η αναστολή. Δεν θα χρειάζεται να πάρει αναστολή, λέτε. Και πάλι χρειαζότανε, και πάλι χρειάζεται η αναστολή και πρέπει να παίρνουν αναστολή. Υπήρχαν περιπτώσεις φοιτητών που άφηναν. Που άφηναν για 1002 λόγους. Δύο εξάμηνα πέρναγαν έτσι και δεν είναι πολλοί αυτοί και μετά επανέρχονταν. Δεν τους έλεγε κανένας τίποτα. Με τον νόμο Διαμαντοπούλου ήταν αυτοδίκαια διαγράφεσαι. Τι λέμε, αν θέλει κάποιος με αίτηση, δηλαδή ήταν ενεργός φοιτητής μέχρι χτες, άφησε αυτό το διάστημα, επανέρχεται. Θέλω όμως να επιμείνω και ως πανεπιστημιακός ότι οι φοιτητές πρέπει να εγγράφονται κανονικά σε κάθε εξάμηνο, γιατί μόνο έτσι μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν μαθήματα, μόνο έτσι μπορούν να έχουν μια κανονική φοιτητική ζωή. Αλλά λέμε να μην λειτουργήσουμε τιμωρητικά. Αλλά σας λέω, δεν είναι αυτό το κέντρο του νομοσχεδίου. Δεν, πάμε στα υπόλοιπα, γιατί περνάει και χρόνος και δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Και θέλουμε ένα σχόλιο. Και υπήρχε και ένα θέμα και από ότι το είχαμε καλύψει, είχαμε τον κύριο Ελιάκο εδώ πέρα, όταν για τις προτάσεις της Επιτροπής. Υπήρξε το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία, που το εισηγούνταν και η Επιτροπή και έχει ακουστεί και από το Υπουργείο, ότι η πρόσβαση, υπάρχει η σκέψη, η πρόσβαση σε ορισμένα ΑΕΗ να είναι με το Εθνικό Απολυτήριο και σε άλλα να είναι με κριτήρια που θα θέτει η κάθε σχολή. Κοιτάξτε, τι θα γίνει και πότε? Όλοι μας διαπιστώνουμε, το πότε δεν μπορώ να σας το πω για να είμαι ειλικρινής, γιατί μία τέτοια αλλαγή, επειδή είναι μεγάλη αλλαγή, θέλει χρόνο. Και το λέω πιο πολύ με την έννοια ότι δεν θα είναι κάτι άμεσα που θα ευνηδιάσει, που θα καθόλου αλλάξει το γενιακούς προγραμματισμούς. Και θα έχει συνένεση, γιατί τέτοιες αλλαγές θέλουν ευρύτατες συνενέσεις, πολιτικές και μέσα στη Βουλή. Όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό το σύστημα, ένα σύστημα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά για ένα μεγάλο διάστημα και κάποια στιγμή φτάνει στα όρια του. Το διαπιστώνουμε όλοι, γονείς, καθηγητές, οι πάντες, ότι αυτό το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα αν θα είναι έτσι ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Λιάκος ή οτιδήποτε τέτοιο. Μελετάμε... Είχε πει και για αναδιάρθρωση ιδρυμάτων.
Αυτό όμως που είναι το σημαντικό είναι ότι το Λύκειο, οι δύο τελευταίες τάξεις, πρέπει να ξανααποκτήσουν τον ουσιαστικό τους ρόλο και την αυτοτέλειά τους και να μην είναι διάδρομος για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Το πιο δύσκολο, ξέρετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι να αλλάζουν οι νοοτροπίες, γιατί μπορεί να γίνονται νόμοι, να γίνονται πράξεις, αλλά όταν κάτι έχει καλλιεργηθεί επί γενιές, είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθούν αντιλήψεις. Ναι, κοιτάξτε όμως, οι εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες σας λέω έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο, δημιούργησαν πραγματικά μία ζήμωση μέσα στην κοινωνία και το παιδί του πιο φτωχού μπορούσε να μπει στο πανεπιστήμιο μόνο έτσι όπως έγινε τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, με παπαγαλία και φροντιστήρια συνέχεια, με την αύξηση της παραπαιδείας, φαίνεται ότι το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Μιλάμε για μια ιστορία πάνω από 25 χρόνια. Θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί φαντάζομαι κλείνουμε. Κλείνουμε και έχετε βάλει και το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για αυτά που είπε ο κύριος Ψυχάρης, την Εξεταστική για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και για το διαγωνισμό των αδειών και τα πειρά που δέχεστε. Ναι. Την κριτική που δέχεστε. Εγώ θέλω να πω, για να κλείσω με την παιδεία, ότι μεταρρύθμιση σημαίνει ότι ούτε φνηδιάζω, ούτε κλείνω το μάτι σε κάποιους και μάλιστα σε αυτούς που έχουν συμφέροντα. Εμπιστεύομαι τους νέους, όπως είπε ο Υπουργός εχθές, πάρα πολύ ωραία. Εμπιστεύομαι, δεν τους χαϊδεύω, τους εμπιστεύομαι, δεν τους τιμωρώ σε κάθε. Και οι άριστοι φτιάχνονται από συλλογικότητες. Όταν οι δομές είναι καλές για να μπορέσουν να φτιάξουν μια συλλογικότητα που θα αναδείξει τους άριστους. Για τα άλλα που είπαμε, επειδή τρέχουν παράλληλα δύο πολύ σημαντικά θέματα και η παιδεία, εγώ ειλικρινά αυτά που άκουσα χτες από την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί γίνεται θέμα για τους αιώνιους φοιτητές, οι αιώνιοι φοιτητές, να το πω εγώ, παθογένεια του πανεπιστημίου μας, ιδιαιτερότητα του πανεπιστημίου μας, να το πω όπως θέλετε, δεν έριξαν αυτή τη χώρα έξω. Όταν ακούω άνθρωπο να λέει με τη μεγαλύτερη ανέδεια 15 εκατομμύρια με αέρα, εμείς ως πολίτες έχετε πάει ποτέ σε τράπεζα για 2.000 ευρώ και να μην σας βγάλει την ψυχή? Ή αν δεν πληρώσετε την κάθε δόση 150 τηλέφωνα την ημέρα, γιατί δεν πληρώσετε? Αυτό πραγματικά, και θα ήθελα να αναστοχαστούμε λίγο, όχι με διάθεση να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Τι είχε συμβεί? Το θράσος ενός ανθρώπου με αέρα. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Γι' αυτό ας μην θα λύξουν όμως αυτά τα φαινόμενα με αυτόν τον διαγωνισμό, με αυτή τη δημοπρασία αδειών. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα, ότι ήμασταν υποχρεωμένοι ως κόμμα της αριστεράς να επαναφέρουμε την νομιμότητα. Πρέπει να πληρώσει κάποιος. Η διαδικασία που ακολουθείτε νομίζω ότι είναι πρωτοφανής για την Ελλάδα. Είναι μια διαδικασία απολύτως αδιάβλητη. Ούτε μένα, ούτε τον οποιονδήποτε αν ρωτήσετε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Θα συμφωνήσετε όμως ότι μόνο το οικονομικό δεν αρκεί? Όχι, βεβαίως. Βεβαίως συμφωνώ απολύτως, γιατί αυτή η καταράκωση πολλών πραγμάτων οφείλεται και σε εκπομπές στην τηλεόραση, σε ένα κυρίαρχο σχήμα που προβλήθηκε από τις τηλεόρασεις. Και συμφωνώ, λόγω κυρίαρχο. Συμφωνώ απολύτως. Έχουν τεθεί κριτήρια και ελπίζω αυτά τα κριτήρια να εφαρμοστούν, να γίνουν σεβαστά. Κύριε Αναγνωστοπούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος.